τι θα γίνει με τις απουσίες των παιδιών που νοσούν με γρήπη από τα σχολεία τους. Τι θα ισχύσει λοιπόν με τις απουσίες των μαθητών. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στα Χανιά. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στον κύριο Γιάννη Κυριακάκη, τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ Χανίων. Έχουμε και μία κάρτα βέβαια, αν μπορούμε γρήγορα να τη ρίξουμε. Λοιπόν, καταχωρίζονται, αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες έως και 5 ημέρες, έως 5 ημερών χρονικό διάστημα μεταξύ του Νοέμβρη του 2022 και Μάρτιος 2023. Είναι τα βασικά δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στην διάθεσή μας. Πάμε στον κύριο Κυριακάκη. Πώς είστε, πρόεδρε, καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα και καλή χρονιά. Πολλά τα μηνύματα λοιπόν από γονείς, από οικογένειες, οι οποίοι μας ζητούν να λύσουμε κάποιες βασικές απορίες. Νοσεί το παιδί μου, δεν πηγαίνει το σχολείο. Στο σχολείο τι θα ισχύσει? Λοιπόν, οι γονείς πρέπει να είναι ήσυχοι, να καθαρίσουμε από την αρχή ότι αυτό δεν είναι τίποτα καινούριο. Το ίδιο είχε συμβεί και πέρσι. Μάλιστα να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι πέρσι, πέρα από τον Ιανουάριο που ήρθε ένα παρόμοιο έγγραφο, ήρθε και το Μάιο έγγραφο, το οποίο έλεγε ότι οι απουσίες που έγιναν χωρίς να το θέλει ο μαθητής για αντικειμενικούς λόγους κλπ. Έδινε τη δυνατότητα στο Σύλλογο Διδασκόντων να περάσει το μαθητή, δηλαδή να μην κρίνει τη φοίτησή του το γεγονός ότι έλειψε χωρίς να το θέλει, να το πω έτσι, και σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούσαμε εμείς να βάλουμε και αυτόν τον ειδών της ασθένειας. Άρα δεν πρόκειται για κάτι καινούριο, δεν χρειάζεται οι γονείς να ανησυχούν για κάτι. Υπάρχουν θέματα για τα οποία πρέπει να ανησυχούν, αλλά για το συγκεκριμένο όχι. Για παράδειγμα, αναφέρω τώρα χωρίς διάθεση να γκρινιάξω, αλλά είναι γέννηρα έγγραφο 3 Ιανουαρίου βγήκε από την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Μακρύ. Και λέει ότι για την περίοδο Νοέμβριος μέχρι Μάρτιος, όπως σωστά είπατε, έως 5 ημέρες, αλλά με χαρτί γιατρού ή νοσοκομείου. Και σας ρωτώ τώρα, ένα παιδί που νόσησε τον Νοέμβρη και δεν πήγε, είχε τριήμερη ίωση και δεν πήγε στο γιατρό, πώς θα τις, εν πάση περιπτώσει, δικαιολογήσει, να το πω έτσι, αυτές τις απουσίες? Θα πρέπει να πάει τώρα στο γιατρό, θα πρέπει να ψάχνει τώρα γιατρό, θα πρέπει ο γιατρός να βγάλει ετεροχρονισμένη βεβαίωση για ασθενή τον οποίο δεν είδε? Άρα το Υπουργείο καλύτερα είναι να τα σκέφτεται πιο νωρίς και όχι να ταλαιπωρεί τους γονιούς και να τους βάζει να βάζουν το χέρι στην τσέπη. Θα μου πείτε, αυτό τώρα μία επίσκεψη στο γιατρό σε πείραξε? Εδώ θα τους βάλει να πληρώσουν τον τεπών ή και ό,τι άλλα σκευάσματα είπατε και προηγουμένως, θα τα πληρώσει σε διπλάσιες και τριπλάσιες τιμές, γιατί μάθαμε κι εμείς ότι όταν αυξάνονται οι τιμές των φαρμάκων είναι καλό για τον καταναλωτή. Αυτό πάλι είναι από τα άγραφα. Τέλος πάντων, άλλη ήταν η ερώτησή σας, δεν θέλω να κάνω κατάχρηση του χρόνου. Καθόλου, πρόεδρε. Έχουμε ακόμα 2 λεπτά. Βασικές προσδοκίες των εκπαιδευτικών και της ΕΛΜΕ Χανίων για το 2023. Κοιτάξτε, εμείς σε όλα αυτά τα χρόνια δίνουμε μια πολύ σοβαρή μάχη τα σχολεία να μην έχουν κενά και να μην έχουν κενά από την 1η του Σεπτέμβρη. Άρα η χρονιά αυτή δεν πρέπει να επηρεαστεί από το γεγονός ότι θα έχουμε 2-3 δεν ξέρω πόσες εκλογές και πρέπει να γίνουν κανονικά διορισμοί και η κυβέρνηση πρέπει να εγκαταλείψει κάποιες ιδέες που ρίχνει από εδώ και από εκεί για διαγωνισμό, για να βάλει τους εκπαιδευτικούς σε τυχόν προσλήψεις στο μέλλον. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αλλάζει κάθε υπουργός που έρχεται κάθε φορά τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί, ας πούμε, θα διορίζουν στο δημόσιο. Με αυτή την έννοια λοιπόν η προηγούμενη κυβέρνηση, ο Γαβρόγλου και ο κύριος Γαβρόγλου, τους έβαλε και μαζεύαν προσόντα, κάναν μεταπτυχιακά, κάναν σεμινάρια, κάναν. Και την ώρα που έφτασε η ώρα του διορισμού, τώρα θα τους αλλάξουν πάλι τους όρους του παιχνιδιού. Καταλαβαίνετε ότι παίζουν με ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν το δημόσιο σχολείο από τη θέση του αναπληρωτή. Αυτό είναι για μας ένα βασικό ζήτημα για τη χρονιά που βρισκόμαστε, οι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Και το δεύτερο είναι τα μισθολογικά μας, όπως καταλαβαίνετε, με ένα πληθωρισμό που τρέχει με 10 και 12% και με την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ να γίνεται επικίνδυνη αποστολή, οι εκπαιδευτικοί που έχουν μόνιμο και σταθερό και χαμηλό, πολύ χαμηλό μισθό, μάλιστα, ούτε επιδόματα τους πιάνουν από αυτά που μοιράζει η κυβέρνηση, ούτε τίποτα, θα δώσουν μάχη να αυξηθούν οι αποδοχές τους για να μπορούν να ζουν τίμια από τη δουλειά. Θα έχουμε να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά.